Το θέμα στατικότητα του Αλκαζάρ έφερε μεγάλη αναστάτωση στον αθλητικό κόσμο τη Λάρισα και όχι μόνο τόσο το στάδιο, όσο και το κλειστό γυμναστήριο, καθώς και το κλειστό κολυμπητήριο έκλεισαν όταν σε μελέτη διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες σύμφωνα με τα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατική επάρκεια. Μπορεί από το λουκέτο να γλίτωσε το κλειστό βαρέων αθλημάτων, αυτό όμως δεν σημαίνει πως εκεί δεν υφίστανται προβλήματα. Προπονητής και γονέας αθλητή παρουσιάζουν στην DRT το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια με την είσοδο και την έξοδο κινδύνου στο κλειστό, οι οποίες είναι σφραγισμένες τα τελευταία χρόνια. Και έτσι, σε περίπτωση κινδύνου, οι αθλητές είναι αναγκασμένοι να τραπούν σε φυγή από τον στενό διάδρομο που βρίσκεται στην είσοδο μπροστά από το ανοιχτό του στίβου. Πίσω μας είναι η μοναδική είσοδος αλλά και έξοδος σε περίπτωση κινδύνου από το κλειστό βαρέων αθλημάτων στο γυμναστήριο του Αλκαζάρ. Το πρόβλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια στο βαρέων αθλημάτων είναι ότι με ευθύνη της διοίκησης του ΕΑΚ, οι δύο κύριες είσοδοι της αθλητικής εγκατάστασης είναι κλειδωμένες με λουκέτο. Και υπάρχει μονάχα μία είσοδος και έξοδος, αυτή είναι από την πλευρά των αποδυτηρίων του γυμναστηρίου, η οποία εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους σε περίπτωση κινδύνου διαφυγής για τους αθλούμενους, για όσους βρίσκονται εδώ μέσα. Έχουμε επανειλημμένως απευθυνθεί στη διοίκηση του ΕΑΚ, ζητώντας να μας ανοίξει τουλάχιστον τη μία από τις δύο κλειδωμένες πόρτες, για να υπάρχει εναλλακτική έξοδος διαφυγής και εισόδου των αθλητών μέσα στο γυμναστήριο. Γονέας αθλητή αναφέρει πως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως φωτιά ή τραυματισμό, το πρόβλημα που δημιουργείται είναι πολύ σοβαρό. Είμαστε εγκλωβισμένοι. Εφόσον υπάρχει μόνο μία έξοδος και μία είσοδος, πώς θα βγούμε, από πού θα βγούμε. Εδώ υπάρχει ταπί. Το ταπί είναι πλαστικό. Έτσι και ανάψει αυτό εδώ πέρα. Το ίδιο και το ρινγκ. Έτσι. Έτσι και πάρει φωτιά εδώ πέρα. Αυτά τα παιδιά όλα, από πού θα βγουν έξω. Από μία είσοδο, θα προλάβουν όλα. Είναι σίγουρο αυτό, θα προλάβουν όλα. Ο προπονητής πάλι τη ΕΑΛ Πέτρος Κρίκης και επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Λάρισας αναφέρει την πρόταση που έχει γίνει στη διοίκηση του ΕΑΚ ώστε να ανοίξουν και πάλι αυτές οι πόρτες. Εμείς αυτό που προτείνουμε στη διοίκηση είναι ότι αφού βρισκόμαστε εμείς στο χώρο, εμείς ελέγχουμε και το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, ούτως ή άλλως είναι σωματεία εδώ, είναι προπονητές, ξέρουν τους αθλητές τους, ξέρουν ποιος χώρος έρχεται, ποιος άνθρωπος έρχεται και φεύγει. Ζητάμε για άλλη μια φορά από τη διοίκηση του ΕΑΚ να ανοίξει τις πόρτες του ΕΑΚ, του βαρέων αθλημάτων, γιατί υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για τους αθλούμενους. Όπως τονίζουν ακόμη, στο κλειστό υπάρχει ένα ιατρείο χωρίς γιατρό όμως, γεγονός που εγκυμονεί ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους, ιδιαίτερα σε βαρέα αθλήματα με συχνούς τραυματισμούς. Στο ιατρείο του κλειστού γυμναστηρίου η πόρτα πίσω μας είναι κλειστή και μπροστά της υπάρχει μόνο μια άδεια καρέκλα. Το κλειστό βαρέων αθλημάτων φιλοξενεί συλλόγους πάλης, πυγμαχίας, άρσης βαρών, kickboxing, έχει 600 θέσεις θεατών και βαδών 1.661 τετραγωνικών μέτρων.